για οποιοδήποτε θέμα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία θα εισπράξουν τη δυσαρέσκεια των πολιτών για το μνημόνιο. Ευχαριστώ. Να ξεκαθαρίσω ότι εκείνο που θα εισπράξει την δυσαρέσκεια των πολιτών για το μνημόνιο, κατά την άποψή μου, πρέπει να είναι το κυβερνών κόμμα. Και γιατί το λέω αυτό. Η Νέα Δημοκρατία για την οποία αναφερθήκατε είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο κατά την πληροφορία στη Βουλή ψήφισε κατά των μνημονίων. Επομένως, η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης ήταν, όπως αυτή εξαγγέλθηκε και από τον Πρωθυπουργό Καστελόριζο, από τον Πρωθυπουργό τον κύριο Παπανδρέου, να μπει η χώρα στο μηχανισμό του Δουρουτού με ό,τι αρνητικό αυτή τη στιγμή υπάρχει. Θυμίζω ότι στο Καστελόριζο περίμεναν όλοι να κάνει κάποια εξαγγελία για τον Νότιο Αιγαίο και τελικά εξαγγέλθηκε η οικονομική κατοχή της χώρας. Δεύτερον, σας θυμίζω ότι η Νέα Δημοκρατία ως αντιπολίτευση το πρώτο χρονικό διάστημα, διαστόματος της κ. Αντώνη Σαμαρά, πρόσφερε άπλετη συνένεση στο κυβερνό κόμμα. Συνένεση στο να αντιμετωπιστεί η οικονομική κρίση. Μάλιστα, είχαμε και το φαινόμενο για ζητήματα που ως αντιπολίτευση το κυβερνό κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, κινητοποιούσε τον κόσμο. Έκανε ακριβώς το αντίθετο και μάλιστα αρνόταν τα πάντα και τις μεταρρυθμίσεις που προωθούσε ως κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία. Έκανε ακριβώς το αντίθετο ως κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία ως τάσης συνέπειας απέδειξε ότι και συνένεση ξέρει να δίνει και πολιτικό πολιτισμό, αλλά και σε συνδυασμό με τις 23 προτάσεις που κατέθεσε, που ήταν προτάσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα, αποδείχθηκε τελικά ότι η συνένεση και οι προτάσεις της αντιπολίτευσης απευθύνθηκαν σε ό,τι μη ακούγονται. Σε ανθρώπους που είδαν ξαφνικά να δανείζεται η χώρα με 3,5% το Σεπτέμβριο του 2004 επί Τόκιο, και ξαφνικά αυτό να φτάνει 10 και 15% τον Απρίλιο. Σε ανθρώπους που τότε τα σπρέτ τα περιβόητα είχαν 130 μονάδα βάσης και ξεπεράσαν τις 1000 μονάδες. Σε ανθρώπους που απέφυγαν να φέρουν στα ταμεία του κράτους το 2009 έσοδα προγραμματισμένα, σας αναφέρω για τους υπηρεμβέτριους, σας αναφέρω τα έσοδα που αφορούσαν ακόμα και την απόσυρση των αυτοκινήτων, γιατί δεν ήταν έξοδα η απόσυρση των αυτοκινήτων. Υπήρχε ένα κίνδυνο ότι δεν έρχονταν έσοδα και στο κράτος μας. Λοιπόν, σας θυμίζω και τους υπηρεμβέτριους, σας έκανα ιδιαίτερη αναφορά, αλλά και κάποιες άλλες πολιτικές που ήταν έτοιμες να εξαγγελθούν, ακόμα και να ζητήσουν χρήματα και μέσω του ΕΣΠΑ. Και το απέφυγαν συστηματικά για να κάνουν επικοινωνιακή πολιτική και τίποτα περισσότερο. Για να εμφανίσουν και επομένως το έγκλημα του 2009. Θυμίζω επίσης ότι κυβερνητικά στελέχη ήταν αυτά τα οποία υποτίθεται ότι διαπραγματεύονται στην Ευρώπη για να ενισχυθεί οικονομικά η χώρα μας, και από τη μια πλευρά επαιτούσαν με το ένα χέρι και από την άλλη πλευρά μιλούσαν ότι η οικονομία μας είναι τιτανικός. Πέστε μου, ποιος νοεί μόνο άνθρωπος θα πιστεί όταν του λες ότι η οικονομία μιας χώρας είναι τιτανικός για να πάει να σε δανείσει. Επίσης, τούτη εδώ η κυβέρνηση κατάφερε να πετύχει το φοβερό και τρομερό να έχουμε και ακρίβεια και ανεργία. Αυτό μόνο εδώ έχει γίνει. Παγκόσμιο ρεκόρ. Επίσης, να θυμίσω ότι αυτός ο ένας χρόνος από την παρουσία της σημερινής κυβέρνησης αλλά και της ένταξης της χώρας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, εκτός από τον διπλασιασμό της ανεργίας, τον οποίο έκανε ιδιαίτερη αναφορά και την ακρίβεια που κάλυψε, την έλλειψη αναπτυξιακών δράσεων, είχε και ένα χαρακτηριστικό. Την επικοινωνιακή τακτική και την άλλη πραγματικότητα, την εικονική πραγματικότητα που ήθελαν κάποιοι να εμφανίσουν. Ευθύνες στο παρελθόν χωρίς να αναλαμβάνει κανείς την ευθύνη του σήμερα. Και σας θυμίζω επίσης ότι για βαθιά λαρέγγια οι ίδιοι κυβερνητικοί παράγοντες κατήγγειλαν δικούς τους κυβερνητικούς παράγοντες. Έτσι, για να θυμίσω επίσης ότι το 1981 το καθάριστο εγχώριο το ΕΠΟ και το χρέος ήταν 27% και το 1989 η κυβέρνηση Ζωλότα μετά από τα 8 χρόνια της αλλαγής δεν είχε να πληρώσει μισθούς και προχώρησε σε δανεισμό όταν είχε φτάσει σε 110% το δημόσιο χρέος. Να θυμίσω επίσης ότι το 2004, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τότε ήρθε το λογαριασμό στον ελληνικό λαό να τους πληρώσει. Να θυμίσω επίσης ότι στα νοικοκυριά μας ο καθένας, όταν αρχίζει και δανείζεται, όταν δεν έχει χρήματα να πληρώσει το δάνειο, αναγκάζεται και πληρώνει μετά τους τόκους. Έτσι λοιπόν, ήρθε και η εισαγόμενη οικονομική κρίση. Υπήρχε μια προσπάθεια αντιμετώπισης της. Υπήρξε μια υπεύθυνη στάση για εθνικές εκλογές το 2009 και τελικά φτάσαμε εκεί που λέγαμε ότι υπάρχουν λεφτά, να παίρνουμε λεφτά από το χαμηλό συνταξιούχο, το χαμηλό μισθωτό και όλα τα λαϊκά στρώματα τα οποία αυτή τη στιγμή γίνονται αποδεκτά.
Είναι γεγονός ότι η κυβερνών κόμματα κατάφερε καλά όσον αφορά την ισοπαίδωση αρχών και αξιών και μετατόπιση των ευθυνών ώστε να υπάρχει αυτή η σύγχυση στον κόσμο για την οποία άρχισε να προφύγει την ερώτηση. Αλλά δόξα τω Θεώ, κάποιοι από εμάς έχουν μνήμη, έχουν κρίση, έχουν επιχειρήματα, στα οποία τουλάχιστον τα έχω διατυπώσει και κάτι το παρελθόν, και δεν είναι κανείς να τα ανταπεξέλθει σε αυτά τα οποία και να τα διατυπώσει. Επομένως, το μήνυμα είναι ένα. Υπάρχει μια κυβέρνηση που αν δει τους αντεστούς της να βγαίνουν σε αυτές τις εκλογές, θα φέρει χειρότερα, σκληρότερα μέτρα στους Έλληνες πολίτες. Ας αποφασίσουν οι πολίτες, γιατί μετά τις 7 ή τις 14 του Νοέμβρη, σκληρότερα μέτρα θα έρθουν. Και δεν το λέω εγώ, το λένε οι ίδιοι, το λένε οι Ευρωπαίοι. Και κάτι ακόμα. Δεν είναι τυχαίο ότι τούτη η κυβέρνηση προσπαθεί να εμφανίσει αρνητικά μέτρα ότι τα βάζει το Δουνουτού. Όταν οι ίδιοι άνθρωποι του Δουνουτού λένε ότι εμείς δεν είμαστε ποτέ κάτι τέτοιο στην κυβέρνηση. Όπως στην περίπτωση της απελευθέρωσης ασφαλιστικής μεταρρύθμισης που θα πάρουμε όλοι 60%. Έτσι να το πω έτσι ελληνικά. Έχουν συμβεί πολλά τραγικά αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα και είναι γεγονός ότι ελάχιστα ποσοστά παρουσιάζονται με τη διάσταση που πρέπει. Υπάρχει και ο αντίλογος, υπάρχει και μια κοινωνία που σιγά σιγά αρχίζει και καταλαβαίνει και τι κοροϊδεύουν, ποιοι είχαν δίκιο, ποιοι έχουν πάσει τόσο τις λιγότερες ή τις περισσότερες ευθύνες στα 36 χρόνια της μεταπολίτευσης που 21 χρόνια θυμίζω κυβερνά το κόμμα που σήμερα έχει δείξει. Κύριε Κόκκινη, θα ήθελα να μας πείτε ποιοι είναι οι άμεσοι στόχοι σας για την ΚΟΠ. Ποια έργα θεωρείτε ότι πρέπει να γίνουν άμεσα και μπορούν να γίνουν, έτσι ώστε να αλλάξει αυτό το κλίμα δυσαρέσκειας και απεσιοδοξίας που, όπως είπατε, υπάρχει. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, για μας είναι απαραίτητο να προωθούν συγκεκριμένα έργα και δράσεις. Ξεκινώντας από τις άλλες δράσεις, έχουν σταματήσει καταρχήν θέματα που αφορούν την κοινοτομία και την. Να αξιοποιήσει το μέλλον των τεχνολογιών. Για μας είναι πολύ βασικό αυτό να προχωρήσει. Είναι επίσης πολύ βασικό να στηριχθεί η επιχειρηματικότητα, κάτι το οποίο επίσης έχει σταματήσει και σας είπα προηγουμένως ότι μέσα στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ επίσης πρέπει να γίνει. Το άλλο μεγάλο κομμάτι που αφορά τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον τουρισμό είναι η στήριξη της συγκροτημένης τουριστικής προβολής που θα έρθει να δέσει και με την επιχειρηματικότητα, αλλά και με μια σειρά από έργα υποδομών τα οποία αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει οπωσδήποτε να ολοκληρωθούν. Και ποια είναι αυτά, πρώτα απ' όλα. Σας είπα προηγουμένως ότι ήδη υπάρχουν κτηριακά, και ξεκινώ ας πούμε από τον ευαίσθητο τομέα της υγείας. Σας θυμίζω ότι σας είπα ότι το κτηριακό κομμάτι του έχει ολοκληρωθεί για να φέρουν στο κέντρο υγείας αντιμάχες και δεν έχει καταποθεί. Αυτό είναι ένα βασικό. Δηλαδή, έχει προσφερθεί ένα κτίριο και δεν έχει προσφερθεί το ιατρικό προσωπικό. Το άλλο πολύ μεγάλο βασικό θέμα της υγείας είναι το θέμα του νοσοκομείου. Σας θυμίζω και τις ενέργειες που κάναμε και κατά το παρελθόν και εγώ ως Γενικός Γραμματέας και άλλοι ενεργοί πολίτες και πολιτικοί της περιοχής, κάποιοι από αυτόν βρίσκονται και εδώ κοντά μας. Λοιπόν, που δώσαμε τη μάχη για να γίνει το νέο νοσοκομείο. Έχετε μάθει εσείς κανένα νεότερο τι συμβαίνει με αυτό το πράγμα, επιλέχθηκε ο τόπος, είχαμε εξασφαλιστεί και τα χρήματα. Εγώ βλέπω μια πλήρη αδιαφορία. Από εκεί και πέρα, πολύ σημαντικό για το θέμα του νοσοκομείου που πρέπει να γίνει. Από εκεί και πέρα, σας θυμίζω ότι. Από εκεί πέρα, όσον αφορά τι δράσεις που πρέπει να γίνουν. Η πύλη, το αεροδρόμιο. Σίγουρα κάποιες παρεμβάσεις γιατί πρέπει να προωθήσουν. Το σημαντικό αίτημα του λαού της ΚΟΥ είναι το υποδικό λιμάνι. Αλλά και δράσεις που έχουν να κάνουν και με το επαρχιακό δίκτυο, που επίσης πρέπει να βελτιωθεί. Ζητήματα που πρέπει επίσης να στηρίξουμε είναι και ο βιολογικός στην περιοχή της Κεφάλου, θυμίζοντας ότι επιμερώνουν. Και το αστείο είναι ότι ακόμα διαφημίζεται και ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας και ο Γενικός Κατάμενας και οι Δημαρχές του Δημήτρη Βαλκά είχε προωθηθεί. Και εδώ δώσαμε χρήματα στον Δήμο της ΚΟΥ για το θέμα του βιολογικού. Νομίζω πως αυτές οι δράσεις και σε συνδυασμό και με μια άλλη δράση που δεν ανέφερα προηγουμένως, τη στήριξη των κοινωνικών δομών φροντίδας όπως η βοήθεια στο σπίτι και η στήριξη των ανθρώπων που χρησιμοποιούν τέτοιους. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες τις οποίες εμείς από την πλευρά μας έχουμε στόχο να προχωρήσουμε. Και φυσικά είχαμε κάνει δράσεις που αφορούσαν και, και σχολεία, αρκετά σχολεία στην περιοχή. Ήδη καταγράφουμε κάποιες ανάγκες. Συνεργαζόμενοι με τους φορείς εκπαίδευσης και με τις ανάγκες της κοινωνίας προκειμένου ενδεχομένως να έχουμε μια τέτοιου είδους υποστήριξη. Για το έργα επίσης για το περιβάλλον, για μένα είναι πολύ σημαντικό. Να συνεχιστούν ενδεχομένως κάποιες δράσεις που επίσης είχαμε προωθήσει στο δάσος του Κονιαβού, κατά τα χρήματα του Τρίτου Κοινωνικού Πλαισίου Στήριξης. Όλα αυτά
Νομίζω ότι δένουν μια σειρά αναπτυξιακών δράσεων και ένα τοπίο το οποίο πιστεύουμε να προχωρήσουμε.